Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του κανάλιου. Πού πάω αυτή τη φορά? Σαντορίνη. Γιατί πάω? Θα το μάθετε σε πολύ λίγο. Κάντε για την ώρα like και subscribe στο κανάλι μου και θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Πριν ακριβώς ένα χρόνο, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, έφυγα για να πάω στη Σαντορίνη για σχεδόν 6 μήνες. Μία απόφαση που δεν τη μετένιωσα ποτέ. Γιατί αυτούς τους 6 μήνες έμαθα πολλά πράγματα σε πολλούς τομείς. Πάμε όμως τώρα να δούμε μαζί πώς ήταν οι πρώτες μέρες μου στο νησί. Μόλις έφτασα στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης για να δούμε πώς θα είναι όλα τα πράγματα. Έφτασα λοιπόν στο καμάρι, είναι μεσημέρι, πήγα στο δωμάτιό μου, τακτοποιήθηκα. Τώρα βγήκα μια βόλτα να ανιχνεύσω λίγο εδώ το μέρος, να βρω κάποια πράγματα. Μόλις είδατε και την παραλία, βέβαια έχει και άλλο κομμάτι, είναι πολύ μεγάλη. Και τώρα πάω στο μαγαζί που θα δουλεύω για να δω πώς είναι και να δω πότε θα ξεκινήσω. Τελικά είναι ωραία εδώ στο καμάρι. Έχει περατζάδα, έχει πολλά μαγαζάκια. Έχω δει πολλά ωραία εστιατόρια και μπαρ και δεν το είχα. Νόμιζα όλα είναι στην άλλη πλευρά. Ελπίζω να καταφέρω να πάω από την άλλη πλευρά ή αφυρά. Πάντως εδώ στην άκρη της παραλίας είναι πάρα πολύ όμορφα. Το καλό είναι ότι έχει και μπαρ με ξαπλώστρο στην παραλία και μπορείς να καθίσεις και μόνος σου με την πετσετούλα σου. Πολύ καλό αυτό. Ένα μέρος, αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να το μάθεις από 5 ή 10 μέρες που θα το επισκεφθείς για να κάνεις τις διακοπές σου. Γιατί αυτές τις μέρες θα προσπαθήσεις να δεις και να κάνεις όσα περισσότερα μπορείς και σίγουρα να επισκεφθείς τα πιο τουριστικά μέρη και αξιοθέατα. Εγώ αυτή τη φορά είχα την τύχη αυτόν τον προορισμό να τον ζήσω για 6 μήνες, οπότε νομίζω ότι μπορώ να σας πω κάποια tips για να αποφύγετε την πολυκοσμία αυτού του νησιού, αν θέλετε πραγματικά να το απολαύσετε και να το χαρείτε. Αυτά τα tips όμως θα σας τα πω στον ταξιδιωτικό οδηγό που θα φτιάξω για τη Σαντορίνη για να μην σας κουράσω τώρα. Τώρα είναι απόγευμα, ήρθα μια βόλτα στα Φυρά, φυσάει λίγο, έχει λίγο ψυχρούλα,
Αλλά εντάξει, πιστεύω ντύθηκα καλά να μην κρυώσω. Έβαλα το τζινάκι μου από πάνω. Έχω να έρθω πάρα πολλά χρόνια στη Σαντορίνη από το δημοτικό. Σήμερα και αύριο οι μέρες μου είναι ελεύθερες, οπότε είπα να κάνω τουρισμό. Γιατί από Τετάρτη ξεκινάει η δουλειά. Οπότε δεν θα μπορώ να κάνω τουρισμό. Είπα να το εκμεταλλευτώ τώρα, δύο μέρες. Για να σας δείξω και εσάς ότι προλάβω. Φυσικά θα έχω όλο το καλοκαίρι μπροστά μου, ελπίζω να τα καταφέρω, να κάνω πάλι μερικές εξορμήσεις, αλλά θα δούμε πώς θα πάει, έχουμε μέλλον γι' αυτό. Η πόλη της Θύρας ή των Φυρών είναι χτισμένη στο φρύδι της Καλντέρας σε υψόμετρο περίπου 250 μέτρων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν έχω λόγια να το εκφράσω. Είναι απλά υπέροχα. Ελπίζω να καταφέρουμε στο μέλλον και να τα δούμε. Εκείνο το απόγευμα φυσούσε πάρα πολύ. Λογικό βέβαια, αφού βρισκόμουν σε νησί. Οπότε ο ήχος δεν είναι πάρα πολύ καλός παντού. Πιο κάτι. Σίγουρα η πιο ωραία ώρα της ημέρας και ο λόγος που φημίζεται αυτό το νησί είναι η λεγόμενη Golden Hour. Όχι όμως ότι την υπόλοιπη ημέρα δεν θα απολαύσετε το νησί εξίσου όπως το απόγευμα, όποια ώρα και να βγείτε έξω, σε οποιαδήποτε τοποθεσία και να πάτε για να δείτε τη θέα της Καλντέρας. Πιστέψτε με, θα το απολαύσετε. Και τώρα έχω μπει μέσα σε σοκάκια και λίγο έχει σταματήσει ο αέρας γιατί εκεί που ήμουν πάγωσα. Πριν που γυρίστηκε αυτό το βίντεο, μην επιχειρήσετε να βγείτε έξω ντυμένοι όπως εγώ. Ένα λεπτό μπουφανάκι θα το χρειαστείτε όπως και δίποτε. Εγώ πήγα Απρίλη σε νησί και νόμιζα ότι ήταν καλοκαίρι. Ειδικά εγώ, που έχω ζήσει 4,5 χρόνια σε νησί.
Τώρα είμαι στα ΚΤΕΛ, ήρθα να πάρω το λεωφορείο, να επιστρέψω στο Καμάρι. Ορίστε και τα λεωφορεία. Καλημέρα, πρώτη μέρα εδώ στο νησί. Ετοίμασα το πρωινό μου να φάω, όπως είδατε. Και μετά σκέφτομαι να πάω για κανένα μπανάκι, γιατί χθες είχε πάρα πολύ ζέστη. Και το απόγευμα λέω να κάνω πάλι καμιά βολτίτσα, θα δω που θα πάω. Ετοιμάστηκα, πάω στην παραλία να κάτσω λίγο, έχει ένα αεράκι, αλλά εντάξει, καλά είναι. Τα λέμε από εκεί. Ήρθα στην παραλία. Δεν νομίζω να μπορώ να κάνω μπάνιο γιατί έχει κυματάκι. Οπότε λέω να κάτσω να απολαύσω τον ήλιο. Εδώ η παραλία είναι μαύρη. Έχει πέτρες. Πιο κάτω τα βοτσαλάκια είναι ακόμα πιο μαύρα. Θα πάω μετά να σας τα δείξω. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα. Μόνο το ότι είσαι στη θάλασσα και την βλέπεις. Έχεις τον ήλιο. Έχεις το βουνό από εκεί. Νομίζω ότι φτάνει. Επίσης έχω δει, έχει πάρα πολλούς Ινδούς. Πρώτη φορά έχω δει τόσους πολλούς Ινδούς μαζεμένους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Φτάνει τόσο παραλία και θάλασσα. Τώρα πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω τίποτα και πάω σπίτι να φάω, να ξεκουραστώ για να πάω και το απόγευμα βολτίτσα. Όχι όμως στο Καμάρι, κάπου αλλού. Θα το δείτε. Είμαι στα ΚΤΕΛ στα Φυρά και ήρθα να πάρω το λεωφορείο για να πάω ημεροβίγλι, που έχω ακούσει ότι αξίζει και αυτό για τη θέα του και όλα αυτά, ίσως λίγο περισσότερο από την ΙΑ, έτσι διάβασα τουλάχιστον, δεν ξέρω. Θα πάω σήμερα να δω πώς είναι και στην ΙΑ ελπίζω να το καταφέρω να πάω κάποια άλλη μέρα. Μέχρι σήμερα έκανα την τουρίστρια κατά πάσα πιθανότητα. Τα λέμε από το ημεροβίγλι. Σε περίπτωση που μένετε σε κάποια άλλη περιοχή εκτός Φυρών, για να επισκεφτείτε ένα άλλο μέρος όπως η Ία και το ημεροβίγλι, θα πρέπει αναγκαστικά να πάτε στα Φυρά. Από εκεί είναι η αφετηρία των ΚΤΕΛ για να μπορέσετε να πάτε σε οποιοδήποτε χωριό της Σαντορίνης θελήσετε. Φυσικά, αν μένετε στο ημεροβίγλι και θέλετε να πάτε στην Ία, περνάτε λεωφορείο από εκεί. Αν όμως θελήσετε να πάτε στο Καμάρι και μένετε στην Ία ή στο ημεροβίγλι, αναγκαστικά θα πρέπει να περάσετε από τα Φυρά. Εντάξει, η θέα είναι ανεπανάληπτη.
Λίγες μέρες μετά, κάπου στις αρχές Μαΐου, κατάφερα να ξεκλέψω λίγες ώρες και να ξαναπάω στο ημεροβίγλι, αυτή τη φορά μεσημέρι για να το δω με το φως του ήλιου. Το ημεροβίγλι καταλαμβάνει την πιο προνομιακή θέση και διαθέτει την πιο συγκλονιστική θέα στην καλδέρα και την θηρασιά. Είναι κτισμένο γραμμικά πάνω στο χείλος της καλδέρας, στο υψηλότερο σημείο της, περίπου 300 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Με τη δεύτερη φορά που επισκέφτηκα αυτό το μέρος, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι όποια ώρα της ημέρας και να το επισκεφτείς, είναι τόσο όμορφο και σε ηρεμεί. Τουλάχιστον εμένα, γιατί δεν έχει την πολυκοσμία που έχουν τα Φυρά και η Ία. Θα το διαπιστώσετε κι εσείς και στα επόμενα βίντεο που θα ακολουθήσουν. Μπορεί να μην έβλεπα κάθε μέρα το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, αλλά είδα το πιο όμορφο φεγγάρι εκεί που έμενα. Και αυτό ήταν το πρώτο που είδα στο Καμάρι, γύρω στα μέσα του Μαΐου. Αν βρεθείτε στη Σαντορίνη, όταν έχει πανσέλινο, επιβάλλεται να το δείτε στο Καμάρι, ειδικά την ώρα που βγαίνει. Αν σας άρεσε το βίντεο αυτό, κάντε like και subscribe στο κανάλι μου. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, μη σταματάτε να ονειρεύεστε, να βάζετε μικρούς στόχους και να τους πραγματοποιείτε παρά τις πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε. Να περνάτε όμορφα και σύντομα θα ξαναταξιδέψουμε.